Κύριε Καλαφάτη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα σε εσάς, στις ακροάτες και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, μπαίνουμε σε ρυθμούς της νέας πραγματικότητας σιγά-σιγά. Ναι, αυτό νομίζω. Όσοι κινηθήκαμε από νωρίς το πρωί στην πόλη, βλέπουμε ότι η κίνηση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την περασμένη και την προπερασμένη εβδομάδα. Τα καταστήματα άνοιξαν σήμερα τα περισσότερα και με προσφορές. Αυτή η επανεκκίνηση τώρα, κατά την άποψή σας, πόσο μπορεί να είναι σταθερή, να δημιουργήσει διαδικασίες έτσι ώστε να μην προκληθούν προβλήματα με τα καταστήματα στην πορεία του χρόνου? Ναι, κοιτάξτε, μπαίνουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της διαχείρισης αυτής της, για πολλούς λόγους, δύσκολης κρίσης υγειονομικής και οικονομικής, που είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων. Εδώ πέρα πρέπει να συνδυάσουμε από τη μία το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο κίνδυνος παραμένει, οπότε θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε όσον αφορά την αποκλιμάκωση των μέτρων και αναφέρουμε στο υγειονομικό σκέλος του ζητήματος. Και από την άλλη, βεβαίως, θα πρέπει να αρχίζει να αναπτύσσεται η οικονομική δραστηριότητα, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες αντοχές στους επιχειρηματίες κάθε επίπεδου, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους κτλ. Κοιτάξτε, και θα προχωρήσουμε. Πρέπει να μπούμε, δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Έχουμε μια παρακαταθήκη και του αποτελέσματος της διαχείρισης στα πλευρά της κυβέρνησης και της ψυχολογίας που έχουμε και της εμπιστοσύνης που εδραιώνεται σιγά σιγά μεταξύ των πολιτών και της πολιτείας, κάτι το οποίο έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Αυτό φαίνεται βεβαίως και από τις δημοσκοπήσεις που λήφθαν τα πρόοδο της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με την αποδοχή των μέτρων της κυβέρνησης, και αυτό δείχνει ότι οι πολίτες αποδέχονται ότι σχεδιασμός υπήρχε και υπάρχει κόντρα σε αυτά που λέγονται από την αντιπολίτευση. Και όσον αφορά τις κινήσεις οι οποίες απακολουθούν, είτε αφορούν τα εμπορικά καταστήματα, είτε αφορούν τα σχολεία, όπου και εκεί πέρα, επειδή άκουσα την αντιπολίτευση να μιλάει ότι για ρίσκο, η κυβέρνηση κάνει αυτό που έκανε πάντα, ακούει τους ειδικούς. Άρα, όλος ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα θα εκτελήσεται σιγά-σιγά, θα παρακολουθείτε στενά και καθημερινά, θα αξιολογείτε καθημερινά για να μπορέσουν και να λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με την πορεία και την ανάλυση και των επιδημιολογικών φαινομένων. Γιατί ακόμα και το κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να ξεμπερδεύουμε, να το πω έτσι απλά, με αυτή την περιπέτεια, με την υγειονομική διάσταση του ζητήματος. Άρα αισιοδοξούμε μεν, όμως βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση δε. Ναι. Για τον τουρισμό, εκεί τα πράγματα πώς τα βλέπετε? Θα μπορέσει να γίνει αυτή η επανεκκίνηση με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες? Γιατί απώλειες θα έχουμε, είναι βέβαιο αυτό. Δεν θα κινηθεί ο τουρισμός στα περσινά επίπεδα? Ο τουρισμός για μας είναι, όλοι το ξέρουμε, ένα από τα δυνατά στοιχεία της αναπτυξιακής μας προοπτικής. Το 20% του ΑΕΠ ουσιαστικά προέρχεται από τον τουρισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρηματίες κινούνται σε αυτή τη βιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις διαπραγματεύσεις και στις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει εκτός Ελλάδος θέτει το ζήτημα των αερομεταφορών και του τουρισμού σε πρώτο επίπεδο, και είναι θετικό ότι και στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουν θετικά. Και βεβαίως είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε, συγγνώμη, ότι θα έχουμε ένα, ας το πω έτσι, άμεσο ειδικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού που θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, τις πολύ μεγάλες πολιτικές που έχουμε στη χώρα μας. Άρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο κομμάτι του τουρισμού. Δεν είναι εύκολο, και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και εμείς που είμαστε παράδειγμα προς μίμησης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, μπορέσουμε και ανοίξουμε παραδείγματος χάρη τα ξενοδοχεία μας, ανοίξουμε τους χώρους εστίασης, τα μπαράκια. Υπάρχει το μεγάλο ζητούμενο ποιοι θα έρθουνε και πώς θα τους υποδεχθούμε και ποιες διαδικασίες θα υπάρχουν και από ποιες χώρες και με τι κανόνες ασφαλείας και με τι πρωτόκολλα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε ότι και στο κομμάτι του τουρισμού εμείς προσπαθούμε σαν Νέα Δημοκρατία και βεβαίως σαν κυβέρνηση να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα έχουμε
ένα διαφορετικό καλοκαίρι, να το πω έτσι, και στο κομμάτι του τουρισμού. Και να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Υπάρχει μια δημοσκόπηση χθεσινή της MRB, η οποία έτσι προκάλεσε έτσι αίσθηση, έχει κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα. Αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι μια δημοσκόπηση στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, που δίνει έτσι πάρα πολλά στοιχεία και κεντρικά πολιτικά συμπεράσματα για την κυριαρχία και στο Δήμο Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Μια διαφορά 20 μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, 40,1% το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 20,1% του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την απήχηση που έχουν τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην τουρκική αποδοχή, όσο και ο Πρωθυπουργός στους δημότες Θεσσαλονίκης, 8 στους 10 σχεδόν τους επιδοκιμάζει, και επίσης για ένα θέμα το οποίο επίσης συζητήθηκε στην πόλη τις τελευταίες μέρες, που είναι η απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για την αγορά και 50 λεωφορείων και παραχώρησή του στον ΟΑΣΤ, όπου και εκεί φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέτων επιδοκιμάζει αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Ζέρβα σε ποσοστό 87%. Θα ήθελα τα σχόλια σας και για τα κεντρικά θέματα και για τα επιμέρους θέματα της πόλης. Κοιτάξτε, και στη Θεσσαλονίκη όπως και σε όλη την ελληνική επικράτεια υπάρχει μια πραγματική αναγνώριση της ουσιαστικής προσπάθειας και της αποτελεσματικής προσπάθειας όσον αφορά την καταπολέμηση της κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα ποσοστό 80% πανελλαδικά πριν από ελάχιστες εβδομάδες αποδέχεται τα μέτρα της κυβέρνησης ως αποτελεσματικά, και είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς σαν κυβέρνηση, σαν Νέα Δημοκρατία, έχουμε επενδύσει πάνω στη δημοκρατία της πειθούς. Είναι πολύ σημαντική η αποδοχή των μέτρων, γιατί υπάρχει ένας σεβασμός, καμία αλαζονία απέναντι στους πολίτες. Το αντίθετο, υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στους πολίτες, γι' αυτό και οι πολίτες εκτός της αποτελεσματικότητας αποδέχονται και το γεγονός ότι επιτέλους έχουν μια κυβέρνηση που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στην επίλυση των προβλημάτων που την απασχολούν. Μακριά από ιδεολειψίες, αιμονές, πράγματα τα οποία τα είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Άρα εδώ πέρα έχουμε αναγνώριση των πολιτών ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επικεντρώσει την προσπάθειά της στο να λύσει προβλήματα των πολιτών, και γι' αυτό και την αξιολογεί θετικά. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι το αντίστοιχο. Εδώ πέρα οι τοπικές αρχές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εντοπίσει το πρόβλημα, το βιώνουμε πάρα πολύ. Το πρόβλημα του ΟΑΣΤ είχε λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η διοίκηση η οποία έτρεξε τα προβλήματα και τα έφερε σε τόσο δυσμενή εξέλιξη. Το αφήνουμε αυτό στο πίσω, γιατί ακούω κάτι, ξέρετε, κριτικές, απέλπιδες προσπάθειες ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ να αρθρώσουν, να ψηλήσουν μια αντιπολίτευση, και είναι θετικό να θέλει την αγωγή. Εγώ θέλω την αντιπολίτευση, πιστεύω ότι κάνει καλό, αλλά να υπάρχει και βάση. Ειδικά στο θέμα του ΟΑΣΤ, ας πούμε, πιστεύω ότι μια ολόκληρη πόλη για πολύ καιρό ταλαιπωρήθηκε από πολυνοδίες που τραυμάτισαν, ουσιαστικά δυσκόλεψαν σε απίστευτο βαθμό τη μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων, θα έλεγα, συμπολιτών μας. Άρα αυτές οι κινήσεις που είναι, να τις πω, κινήσεις ΜΑΤ και από την πλευρά του Δήμου, βρίσκει λύσεις, επουλώνει τις πληγές του Οργανισμού Αστικής Κοινωνίας. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί χρειάστηκε, καθώς ξέρετε, και μια πράξη ομοθετικού περιεχομένου για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Λειψία, η αγορά των λεωφορείων από τη Λειψία. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει συντονισμός, υπάρχει καλό πνεύμα, υπάρχει και εδώ πέρα προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα των τοπικών. Υπάρχει πολλή δουλειά να κάνουμε στην πόλη μας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι από εκείνους που ωραιοποιώ καταστάσεις. Η Θεσσαλονίκη θέλει περισσότερη στήριξη. Εδώ είμαστε όσοι την υπηρετούμε τα τελευταία χρόνια να το κάνουμε. Ιδιαίτερα γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ζωής του τόπου στηρίζεται στο ζήτημα της εστίασης, τον καφέ, τον μπαρ. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι, είναι ένα κομμάτι της βιομηχανίας της πόλης. Χωρίς να υποβαθμίζω βεβαίως άλλα ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα του real estate, των ακινήτων. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να τα δούμε, τα εμπορικά ζητήματα. Ακούω τη φωνή συνομιλώ με τον κύριο, με τον Εμπορικό Σύλλογο, μεταφέρω εκεί που πρέπει ακριβώς τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους. Άρα πρέπει σε αυτή την ανηφορική πορεία που έχουμε μπροστά μας και σαν πόλη να κοιτάξουμε να ενώσουμε δυνάμεις, και αυτή τη στιγμή ευτυχώς άνθρωποι που έχουν ευθύνη πραγμάτων σε πάρα πολλούς φορείς στις τοπικές αρχές έχουν ένα φιλοπρόοδο εμπροστοβαρές
μακριά από ιδεολοξίες και αιμονές πνεύμα, το οποίο θα βοηθήσει την πόλη, πιστεύω πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαφάτη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.